αυτό ότι ακόμα συνεχίζεται αδιάκοπα η ροή ανθρώπων προς εδώ. Είναι φοβερό το πόσοι πολλοί άνθρωποι έρχονται προς τα εδώ. Ζητούμε την κατανόησή σας. Ζητάμε να ανοίξει λίγο δρόμο. Να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης. Να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Να ορθώσουν το εθνικό τους ανάστημα. Και να μην δεχτούν σε καμιά περίπτωση ονομασία που δεν τηλέχει τη λέξη Μακεδονία. Η ιστορία του έθνους μας, η ιστορία χιλιετιών, δεν πρέπει και δεν μπορεί να κινηθεί. Ο ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει και δεν θα το ανεχθεί. Η καρδιά της Ελλάδος είναι η Μακεδονία και είναι ποτισμένη με υδρότα και αίμα Ελλήνων ηρώων. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αντιστράτηγο και θα ήθελα να περάσουμε. Τίποτε συγχαρητήριο από την Εκκλησία μας!
επαναλαμβάνουμε τα τηλεγραφήματα που φεύγουν από τα διεθνή πρακτορία, μιλάνε για μια πρωτοφανή συγκέντρωση, ένα πρωτοφανές μήνυμα του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, ο αγαπητός καθηγητής στη διάθεσή μας. Ζητούμε με πολύ κόσμο, αλλά νομίζω το κυριότερο μήνυμα, το κυριότερο σύνθημα είναι να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Ζήτω η Ελλάδα και ζήτω η Μακεδονία. Λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας τον αντιπτέραρχο τον Σπύρο Καβούλη. Λοιπόν, από τον Πρόεδρο Ένωσης Αποστράτων τον αντιστράτηγο Βασίλειο Ροζή. Τον ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή. Καλησπέρα Ελληνίδες, Έλληνες. Σας μεταφέρω το χαιρετισμό των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Καθώς και την ενδιαπραγμάτευτη θέση μας στην ονομασία του κρατηδίου των Σκοπίων, στο να μην περιέχεται η λέξη Μακεδονία σε οποιαδήποτε γλώσσα και για καμιά χρήση. Εδώ, στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδος, χτυπά σήμερα η καρδιά της πατρίδος μας, η καρδιά της Μακεδονίας μας. Και όλοι εμείς από εδώ στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους ότι δεν είναι αντικείμενο συναλλαγής η ιστορία μας. Δεν είναι αντικείμενο συναλλαγής η εθνική μας ταυτότητα. Δεν χαρίζεται, ούτε χρησιμοποιείται, ούτε παραδίδεται και προφανώς δεν είναι αντικείμενο κλοπής.